Γεια σας, παιδιά, τσεκτεκνάω κόσσες εδώ και σήμερα θα δούμε ένα unboxing που περίμενα εδώ και δύο χρόνια να γίνει. Επιτέλους μετά από τόσο καιρό κατάφερα και ήρθε και εδώ. Είναι το unboxing των unboxing για μένα, το επιστέγασμα όλων αυτών που κάνω μέχρι τώρα. Λοιπόν, όλοι ξέρετε, για να μην σας ζαλίζω πολύ πολύ, όλοι ξέρετε τι είναι το loot, crate. Loot crate όμως είναι ένα κυβότιο το οποίο έχει μέσα διάφορα πραγματάκια τα οποία δεν ξέρεις και κάθε φορά έρχονται random, είναι μια συνδρομή το μήνα. Λοιπόν, επειδή η Ελλάδα καλώς ή κακώς δεν στέλνει loot crate, έπρεπε να βρούμε εναλλακτικέ. Εναλλακτικέ ε, προέκυψαν, βρέθηκαν με το φίλο μου τον Δημήτρη ή αλλιώ Evergamer. Βρήκαμε κάποιε γερμανικέ, όμω ήταν πανάκριβοι. Οι Γερμανοί βαράνε στα αυτιά. Λοιπόν, επηρεαζόμενο εκεί που είχα βελπιστεί, η λύση ήρθε από τον Στέλιο, γνωστό και ω κακό χαμό, ο οποίο με έδειξε αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι το Z-Box. Το Z-Box είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα με το Loot Crate. Έρχεται από εξωτερικό, από Αγγλία, αν δεν κάνω λάθο. Λοιπόν, και τι έχει μέσα. Καταρχήν πρώτα απ' όλα είναι μια συνδρομή 26, δολάρι, 26 νομίζω, ευρώ το μήνα, δεν κάνω λάθο. Όμω ήταν υπερβολικά πολύ. Κάθε μήνα να δίνω 26 ευρώ. Όχι, διότι δεν τα Τα πακέτα, τα αντικείμενα που έχει μέσα αξίζουν πολύ περισσότερο. Λοιπόν, τώρα. Ε, σκέφτηκα ότι ω αρχή υπάρχει, μάλλον μου έδειξε ο Στέλνης, ότι υπάρχει το Beginner's Box το οποίο είναι με 13 ευρώ. Σου βάζουν αντικείμενα από προηγούμενα δικά τους ε, loot crates στην ουσία να το θέσω έτσι. Και έρχεται το κουτί αυτό εδώ. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι το δυσκοπότερο για το unboxing για μένα. Είναι το, το νόημα όλων των unboxing. Να μην ξέρει ακριβώ τι έχει μέσα αυτό που ανοίγει. Να ξέρει ότι έχει γαμάτα πράγματα τα οποία δεν ξέρει τι είναι. Και θα τα δει ε, μπροστά σου ξαφνικά είναι η έκπληξη των εκπίσεων. Σα λέω ότι μου αρέσουν τα eBay γιατί απλά ξεχνάω ότι παίρνω, αν και θυμάμαι πάνω κάτω τι έχω. Αλλά μου αρέσει η αίσθηση αυτή, ρε παιδί μου. Ε, αυτό εδώ είναι το αποκορύφωμα για μένα τη εμπειρία του unboxing πάμε να το δούμε μαζί. Σα άλεξα κάμερα, θα προσθέτε λίγο και την κοιλιά μου να βλέπετε παράλληλα. Εντάξει, σα ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, αλλά σκεφτόμουν ποιο είναι ο πιο ωραίο τρόπο να δει ένα τέτοιο πακέτο. Και νομίζω ότι ο πιο ωραίο τρόπο να δει ένα τέτοιο πακέτο είναι από το πλάι. Ούτε από πάνω, ούτε από κάτω. Να, να, να βιώσει όλη την εμπειρία του ανοίγματο, να δει και το πακέτο ανοιχτό και τα πράγματα να βγαίνουν από μέσα ένα-ένα. Ένα. Και να φάτε και με ένα στιγμό πάνω στη γωνία, εδώ που με βλέπετε. Λοιπόν, Μελιτώ να σας πω ότι δεν ξέρω πραγματικά η χαρά μου είναι, είναι τεράστια είναι ότι, είναι ότι... πιο όμορφο έχω νιώσει όσο καιρό κάνω unboxing αυτή η ανυπομονησία ε, Λοιπόν αυτό εδώ είναι το Z-Box Να βάλω και τη σακούλα από κάτω Z-Box Λοιπόν Μαύρο χρώμα δεν έχει τίποτα να, να ξεχωρίζει μέσα απ' έξω μάλλον τα χαρακτηριστικά. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα όμω, έτσι να στο το φέρω λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, αν ακούγεται πω χτυπάει η καρδιά μου αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά. Πάμε. Wow. Λοιπόν, πρώτα πρώτα, χωρί να δούμε τι έχει, να δούμε λίγο το εξώφυλλο. Έχει αυτό εδώ. Όλα τα εξώφυλλα είναι artwork που έχει μέσα βασικά το κουτί. Και πάμε να δούμε ένα-ένα τα πράγματα. Λοιπόν, πρώτο πράγμα. Αφαίνεται χωρίς να γυαλίζει πολύ. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι αυτοκόλλητα βινιλίου Sonic. Έλα ρε φίλε, τι λες τώρα. Λοιπόν, αν το φέρω κοντά. Ελπίζω να τα βλέπετε. Πανέμορφα είναι. Πανέμορφα είναι. wow, Εντάξει. Μόνο και μόνο για να βρει τέτοια αυτοκόλλητα. Και ο Σόνικ είναι ένα από του αγαπημένου μου ήρωε των παιδικών μου χρόνων. σω πιο αγαπημένο πολύ περισσότερο και από τον Μάριο και από όλου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μεγάλο. Αυτό εδώ. Είναι μια κούπα. Μια κούπα με το. Από ό,τι φαίνεται, όπω βλέπετε κι εσεί, με το κύβο του Ρούμπικ. Λοιπόν, όλο αυτό το πακέτο, το beginners, κάνει 13 ευρώ. Εγώ τόσο πλήρωσα. Και πραγματικά νομίζω ότι μόνο και μόνο με την κούπα και με τα συναφή έχουμε ξεπεράσει τα 13 ευρώ. Λοιπόν, έχει τον κύβο του Rubik 1983 Champion. Έχει διάφορε κούπε με διάφορα πραγματάκια μέσα. Ε, εκεί Rubik, η κύβη του Rubik είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια, παιχνίδια όταν ήμουν λίγο πιο μικρό σε ηλικία. Παίζα συνέχεια, προσπαθούσα να το φτιάξω. Βέβαια, δεν είμαι τόσο καλό, αλλά ναι. Ε, Wow, εντυπωσιακό συνεχίζουμε. Έλα ρε. Λοιπόν, αυτό το κουτί σίγουρα έχει φτιαχτεί για μένα. Λοιπόν, Stan Lee's Super Humans. Είναι από το History. Γενικά, έχω μια τρέλα με το History Channel. Έχω σχεδόν ό,τι ντοκιμαντέρ έχει βγει και από το... σε DVD και πραγματικά αυτό το συγκεκριμένο το έχω δει στο παρελθόν. Οπότε είναι η ευκαιρία να το ξαναδώ. Super Humans από το Stan Lee. Είναι πολύ ωραία σειρά. Ε, είχε πλάκα, θυμάμαι, όταν την έβλεπα. Ωραίο κι αυτό. Λοιπόν, έλα ρε, φίλε, πλάκα κάνεις. Τώρα αυτό σίγουρα έχει σχεδιαστεί για μένα, λοιπόν... Transformers. Ανοιχτήρι μπρελόκ. Γιατί, εντάξει, μάλλον ξέρουν πόσο αγαπώ τα Transformers, ξέρουν ότι παντού έχω αυτοκόλλητα Transformers. Wow. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο... Megafon μεγάφωνο παιχνίδι, μιλά και μεγαλώνει. Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο παιδικό, θα έλεγα. Λοιπόν. Αρκετά ενδιαφέρον. Θα το ανοίξω σε λίγο αυτό. Και πάμε και στο τελευταίο. Όλο παραδόξου δεν έχει τίποτα σε έγγραφο. Ε... Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι ακόμα πιο Λοιπόν, να το δείξω. Robocop Brelock. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Πολύ ωραίο, πανέμορφο. Γενικά για κάποιο λόγο νομίζω ότι αυτό έχει σχεδιαστεί για μένα. Ξέρουν είναι ακριβώ τα γούστα μου τώρα τελευταία. Άρα, transformer, μπρελόκ ιστορίε. Ναι, πραγματικά. Ε, wow, αυτό ήταν. Να σου πω την αλήθεια, περίμενα να έχει και κάποια κόμικ, να έχει κάποιο βιβλίο. Γιατί είναι ανάλογα με την. Ε κάθε φορά τι θα έχει μέσα. Αυτή τη στιγμή έπεσε αυτό. Νομίζω το theme είναι από ό,τι φαίνεται πολύ σε things, είναι αστυνομικά πράγματα όπως είναι η κούπα του καφέ για να πει τον καφέ σου και διάφορα άλλα. Ε, σε γενικέ γραμμές τα αντικείμενα που έχει μέσα είναι αρκετά καλά. Τα, η, τα λεφτά τους, ανοίξω αυτό εδώ γιατί είμαι περίεργος να το δω, τα λεφτά τους ε, τα πιάνω, δηλαδή τώρα αυτά τα 13 ευρώ μόνο η κούπα κάνει πολύ περισσότερο. Πάντως όλο αυτό έχει να κάνει με πολλές things και δηλαδή το, το θέμα του είναι η αστυνομία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό πάνω από την σταθεία σα. Ναι, ναι, ναι. Θα έσπαρνα. αυτό πρώτο τώρα όπως βλέπει. Λοιπόν, αυτό ήταν το πακέτο. Πραγματικά περίμενα πόσο καιρό για να έρθει στα χέρια μου ένα τέτοιο στυλ κουτί. Ε, με όλα τα αντικείμενα μέσα. Ε, σε γενικέ γραμμέ είμαι ικανοποιημένο για τα λεφτά που πλήρωσα σίγουρα. Δεν πρόκειται να τα βρω αυτά εδώ πουθενά. Ε, καλά, το DVD το κατεβάζει, δεν είναι θέμα. Αλλά ναι. Σίγουρα θα περίμενα η αλήθεια να λέγεται να έχει μέσα και κάποιο. Κάποιο υλικό όπω είναι κάποιο περιοδικό, κάποιο κόμικ. Αλλά είναι τυχαία κάθε φορά τι πέφτει, τι έρχεται, τι δεν έρχεται. Ε, σε γενικέ γραμμέ νομίζω ότι μου αρέσει. Υπερβολικά μου αρέσει. Λοιπόν, 10 ευρώ κάνουν όλα αυτά. Αυτό ήταν, ελπίζω να σας άρεσε. Επιτέλους βρήκε βρέθηκε πρόσβαση και για Ελλάδα και σκέφτομαι κάποια στιγμή αν πάνε καλά τα πράγματα να καταφέρω να παραγγέλνω πιο συχνά να έρχονται αντικείμενα τέτοια εδώ. Λοιπόν, check it now, Κώστας, το unboxing, το unboxing για μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρσε, γενικά είναι αυτή η αίσθηση του ανοίγει και τι βλέπει μέσα. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω να σα άρεσε και εσάς, Θα σα βάλω και το link κάτω όσοι θέλετε να προμηθευτείτε. Κάθε πακέτο είναι διαφορετικό, σα το λέω. Θα δείτε, ε, θα δείτε και άλλα. Έχω δει και άλλα ε, τα, τα beginners box. Είναι εντελώ διαφορετικό κάθε φορά. Λοιπόν, πολλέ φορέ λέω ότι λοιπόν. Ε. Check it now. Είμαι ο Κώστα. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Γεια σας.